Σχεδόν ανύπαρκτη είναι η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι αυτή τη στιγμή, ένα μήνα περίπου μετά τη διάθεσή του στην αγορά. Βασικό παράγοντα αυτής της εξαιρετικά υποτονικής κίνησης αποτελεί παρατεταμένη καλοκαιρία που έφτασε μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ όσον αφορά στην τιμή του, αυτή την εβδομάδα παρατηρείται μια σχετική σταθεροποίηση. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ χαμηλή και εκείνοι που έχουν πάρει πετρέλαιο είναι πάρα πολύ λίγα λίτρα, της τάξης στο μάξιμο των 500 λίτρων. Αυτή είναι μέχρι τώρα η κίνηση στα πρατήρια. Αλλά σας λέω, υπάρχει και η καλοκαιρία. Μέχρι χθες είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα που βλέπουμε ότι έχει χαλάσει πάλι λίγο καιρός, πάλι η θερμοκρασία είναι σε λογικά επίπεδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κρύο. Η τιμή αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο κυμαίνεται από το 1,44 μέχρι 1,47. Αυτή τη βδομάδα έχουν μια σταθεροποίηση τιμές και στο πετρέλαιο θέρμανσης και γενικά στις βενζίνες και στο πετρέλαιο κίνησης. Τώρα από την ερχόμενη εβδομάδα δεν ξέρουμε αυτό και δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε πώς θα κυμανθούν οι τιμές. Η καθυστέρηση έναρξης των χαμηλότερων θερμοκρασιών προκαλεί έντονη ανησυχία στους εμπόρους καυσίμων, αφού οι περισσότεροι εξ αυτών περιμένουν το πετρέλαιο για να δουλέψουν, δεδομένου ότι η κατανάλωση των υπόλοιπων καυσίμων εμφανίζει καθοδική πορεία. Παράλληλα, ακόμα και οι καταναλωτές που γεμίζουν ακόμα τους καυστήρες τους αναμένουν το χειμώνα. Όπως γνωρίζετε, εντάξει, το χειμώνας τα περισσότερα πρατήρια περιμένουν να δουλέψουμε από το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί όσο να είναι η κατανάλωση στα υπόλοιπα καύσιμα πέφτει, δεν είναι όπως είναι το καλοκαίρι που έχουμε τον τουρισμό και έχουμε μεγαλύτερη κίνηση. Πάντα βάζαμε, εντάξει, πληρώνουμε 200 ευρώ τη σεζόν, 300, πόσο πληρώνω, εντάξει. Είναι ακόμη καλοκαίρι, θα βάλουμε Δεκέμβριο. Οι περισσότεροι πολίτες, ωστόσο, φαίνεται πως προτιμούν εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, καθώς πλέον οι τιμές του πετρελαίου τους φαίνονται απλησίαστες. Όχι. Ναι, είναι πολύ πιο οικονομικό. Ξύλα, είμαι και στο χωριό, ναι. Με ξύλα. Σόμπα. Μάλιστα, πετρέλαιο ποτέ. Πώς, παλιά βάζαμε, τώρα πώς να βάλουμε. Ηλεκτρικό, air condition. Όχι. Πυρήνα, καυστήρα, πυρήνα. Προσπαθεί ο καταναλωτής με ό,τι μέσο έχει άλλο να θερμανθεί, εκτός το πετρέλαιο θέρμανσης.